Γεια σε όλους, σήμερα θα λύσουμε 20 μύθους στο GTA 5. Άμα οι μύθοι είναι αληθινοί, θα ακούτε αυτόν εδώ τον ήχο. Άμα οι μύθοι είναι ψεύτικοι, θα ακούτε αυτόν τον ήχο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παράνει κόφτες τα κοντέρ. Ολέ, ολέ, ολέ. Νούμερο 1. Μπορείς να πετύχεις μία sticky bomb στον αέρα? Okay, επιλέγουμε τη sticky bomb. Yes, you can. Άρα είναι αληθής ο μύθος. Νούμερο 2. Μπορείς να πετύχεις μια χειροβομβίδα στον αέρα? Okay, nope. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχεις χειροβομβίδα στον αέρα. Αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 3. Μπορείς να πυροβολήσεις το κινητό κάποιου όταν το κρατάει? Okay. Όπως εκεί κρατάει κινητό. Και η απάντηση είναι όχι. Είναι invisible το κινητό και όλοι θα το βάλουν στα πόδια άμα το προσπαθήσετε. Νούμερο 4. Μπορείς να σκάσεις ζάντες με ένα μαχαίρι? Να το μαχαιρώσεις θέλω, Franklin. Και αυτό δεν νομίζω να δουλέψει. Πατάω μέχρι και κύκλο αλλά δεν κάνει τίποτα και με κυνηγάει η αστυνομία. Για ποιο λόγο? Αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 5. Μπορείς να φτιάξεις μια βόμβα που ρολάρει με την μπάλα της yoga? Πρέπει να φτιάξουμε μία βόμβα μπάλα με αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ας τη βγάλουμε λοιπόν έξω από το σπίτι. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο. Μπορείς να βάλεις sticky bombs πάνω, αυτό είναι καλό. Πήγε στον δρόμο. Όχι στο αμάξι μου! Wow. Γεια σας, θα θέλετε μία βόμβα μπάλα? Και έρχεται ένας με ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Wow. Το ακούμπησε και να την άχτηκε ο OMG. Αυτός ο μύθος είναι αληθινός. Νούμερο 6. Άμα πιάσεις φωτιά την ώρα που κρατάς το πετρέλαιο, θα ανατιναχτείς. Ωραία. Βάζουμε λίγο πετρέλαιο για να πιάσει φωτιά. Ανάβουμε τη φωτιά. Και κρατάμε το πετρέλαιο. Wow! Πώς ζούμε ακόμα μετά από αυτό? Και το χάσαμε από το inventory, δεν υπάρχει το πετρέλαιο πλέον στο inventory. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω στο παιχνίδι. OMG. Ό,τι καλύτερο, αυτός ο μύθος είναι αληθινός. Νούμερο 7. Μπορείς να κόψεις ένα δέντρο με τσεκούρι? Okay, έχουμε ένα τσεκούρι. Αρκεί να πετύχουμε το δέντρο. Το βαράμε. Μπορεί και όχι. Okay. Είναι πιο εύκολο σε third person. Παιδιά, πέρα από μια μικρή γρατζουνιά, δεν έχουμε καταφέρει απολύτως τίποτα. Το δέντρο έχω ένα προαίσθημα ότι θα μείνει άθικτο και αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 8. Μπορείς να ρίξεις κάτω το cable car που σε πάει στο Mount Chiliad με sticky bombs? Για να δούμε. Ouch, ouch, όχι μην πέσεις σε παρακαλώ. Έρχεται. Yes, there it is. Βάζω όσο πιο πολλά sticky bombs μπορώ. Αυτό ελπίζω να δουλέψει. Okay, κατεβαίνει. Μόλις απομακρυνθεί λιγάκι θα προσπαθήσουμε να το ρίξουμε. Φανταστείτε να υπάρχει κάποιος εκεί μέσα, όντως το ρίξαμε. Αυτός ο μύθος... αυτός ο μύθος είναι 100% αληθινός. Νούμερο 9. Ο Τσόπ θα πάει να πιάσει τις χειροβομβίδες σαν μπαλάκι άμα τις ρίξεις κοντά του. Και έχουμε ένα μπαλάκι εδώ πέρα. Έτσι είναι άμα πάει να πιάσει το μπαλάκι. Τσόπ πήγαινε να πιάσει το μπαλάκι. Oh. Ναι, αυτό ήταν fail. Πιάσε το μπαλάκι, Τσόπ. Ωραία, και όπως βλέπετε πάει για να πιάσει το μπαλάκι. Το οποίο είναι καλό γιατί σημαίνει πως είναι ένα κανονικό σκυλί όπως όλα, υποθέτω. Το θέμα είναι πως εμείς θα το πετάξουμε μια χειροβομβίδα και λέει κοντά του να την πετάξουμε κοντά. Σε φάση εκεί. Τσοπ! Wow! Αυτό δεν περίμενα να συμβεί. Τσοπ, ήσουν πολύ χαριτωμένος. Συγγνώμη για αυτό που έπρεπε να σου κάνω, αλλά αυτός ο μύθος είναι 200% αληθινός. Νούμερο 10. Άμα πέσεις σε μία πισίνα από τον ουρανό, δεν τρως fall damage, δηλαδή δεν πεθαίνεις, okay. Έχουμε ανεξύπτωτο,
σπόναρα με τσιτ, ένα ελικόπτερο. Θα πάμε πολύ ψηλά και θα προσπαθήσουμε να προσγειωθούμε στην πισίνα του Franklin. Είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω να προσγειωθούμε στην πισίνα. Και δεν πέφτουμε με τίποτα στην πισίνα. Plan B, θα πηδήξουμε σε μια άλλη πισίνα από εδώ. Έπεσα κάτω και σκεφτείτε, έχασα τη μισή μου ζωή. Οπότε άμα πέφταμε από ακόμα πιο ψηλά θα πεθαίναμε. Αυτός ο μύθος είναι 100% ψεύτικο. Νούμερο 11. Άμα πέσεις πάνω σε άνθρωπο δεν τρως fall damage. Δεν ισχύει. Έπεσα από το πιο κοντό υψόμετρο που θα μπορούσα να πέσω και πάλι έχασα HP. Αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Ουφ, αυτό μάλλον δεν έπρεπε να το κάνω. Νούμερο 12. Σπονάρεις στο North Yankton άμα πνιγείς μακριά από το Los Santos. Βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από το Los Santos αυτή τη στιγμή. Okay. Άμα πνιγούμε, σπονάρουμε στο North Yankton. Ελπίζω πραγματικά να δουλέψει αυτό. Σε παρακαλώ. Ωραία. Πεθάναμε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Μέχρι στιγμής πάμε τέλεια. Τώρα απλά μας μένει να σπονάρουμε στο North Yankton. Αργεί να φορτώσει. Χαίρομαι γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που χαίρομαι που αργεί να φορτώσει. Ψεύτικος. Τσοπ, συγγνώμη για πριν, αλλά θα σε χρειαστούμε για το επόμενο μύθο. Που είναι... άμα πετάξεις μπαλάκι σε ένα πρατήριο βενζίνης, μπορείς να το ανατινάξεις? Okay, μετά από 100 προσπάθειες νομίζω πως δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ. Αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Τσοπ, βγες έξω! Πήρε φωτιά το αμάξι! Τσοπ! Wow! Okay. Αυτός ήταν ο επόμενος μύθος. Άμα πάρει φωτιά το αμάξι, θα καταφέρει να σωθεί ο Τσοπ? Yes! Αυτός ο μύθος είναι αληθινός. Νούμερο 15. Άμα πετάξεις μπαλάκι στο κομμωτήριο, οι ιδιοκτήτες θα καλέσει την αστυνομία? Έχω πολύ επιτυχία να μάθω αν αυτό είναι αλήθεια. Δεν φαίνεται να συγκινείται ιδιαίτερα. Wow! Γιατί κλαις? Στην κυριολεξία απλά πετάω ένα μπαλάκι, δεν έκανα τίποτα άλλο. Περίμενε να σου δείξω. Είναι ένα μπαλάκι, ένα απλό μπαλάκι. Κοίτα, στην κυριολεξία είναι ένα απλό μπαλάκι. Να, δες. Χειρομοβίδα, χειρομοβίδα. Τσοπ, υποσχέσουμε ότι δεν θα μιλήσεις στους φίλους σου για αυτό που μόλις έγινε. Νούμερο 16. Άμα τρέξεις πολύ γρήγορα μπροστά σε τοίχο, θα κοπανίσεις και θα πέσεις κάτω. Okay. Δεν φαίνεται να δουλεύει. Τι θα γίνει άμα βάλουμε τον κωδικό για να τρέχεις γρήγορα όμως? Έχουμε fast run. Ούτε ο τσόπ δεν θα μπορεί να μας στάσει τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε πάρα πολύ φόρα. Τελευταία προσπάθεια. Και δεν γίνεται τίποτα. Αυτός ο μύθος είναι τσόπ! Σταμάτα να κατουράς. Νούμερο 17. Άμα σε κυνηγάει ένα αστεράκι και είσαι άοπλος, η αστυνομία δεν θα σε πυροβολήσει. Όντως θα μας πιάσει. Ναι, okay, όντως μας πιάνει και σηκώνει τα χέρια του. Νομίζω μετά θα γίνουμε busted και θα μας πάρει τα όπλα, γι' αυτό έφυγα. Αλλά αυτός ο μύθος είναι 100% αληθής. Νούμερο 18. Άμα πετάξεις μολότοφ σε ένα δέντρο, δεν θα καεί. Αποκλείεται να μην πάρει φωτιά, δεν το πιστεύω. Το δέντρο παίρνει κανονικά φωτιά. Άρα ο μύθος είναι ψεύτικος, παίρνει φωτιά τα δέντρα. Μύθος 19. Άμα κάνεις like και subscribe θα έχεις καλή τύχη για όλη την εβδομάδα. Μπορεί να είναι ψέματα, μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά τι έχεις να χάσεις, απλά κάνε ένα sub και θα δεις τα αποτελέσματα. Νούμερο 20. Άμα είσαι μέσα στο νερό δεν μπορείς να πεθάνεις από χειροβομβίδα. Και αυτός ο μύθος είναι καραψεύτικος. Okay, οπότε αυτή ήταν η μύθη. Μπορείτε να γράψετε την γνώμη σας κάτω στο σχόλιο για το αν θέλετε να ξανακάνω τέτοιου είδους βίντεο. Επίσης, κάντε ένα like στο βίντεο μας σας άρεσε, ένα share, μια εγγραφή στο κανάλι άμα ήδη δεν έχετε κάνει εγγραφή. Follow Instagram, TikTok, μπείτε στο Discord μου. Έχω link και για τα τρία κάτω στην περιγραφή. Να είστε όλοι καλά.